το είπαμε και πριν, θέλαν να το κάψουν και το καταφέραν. You know, there's a clear sort of tool in terms of just burning the ground, like clearing the forest, that can and cannot be attributed to any person or entity. Επέλεξα να συστήσω μια ειδική επιτροπή ανασυγκρότησης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Πρότεινα και με χαρά απεδέχθη επικεφαλής αυτής της επιτροπής να είναι ο Σταύρος Μπένος. Πλέον δεν μιλάμε για δημοκρατία. Μιλάμε για θεσμική εκπροπή. Πώς να σας το πω αυτό το πράγμα. Μπείτε στην ιστοσελίδα του διαζώματος και θα τα δείτε όλα. Μπήκαμε στην επίσημη ιστοσελίδα του διαζώματος. Επιλέγουμε πρόγραμμα ανασυγκρότησης Σέβειας και πάμε στους βασικούς πυλώνες του προγράμματος. Ανοίγουμε την εικόνα σε νέα καρτέλα και βλέπουμε το όνομα του αρχείου. Η κύκλη του Μαξίμου κάθεται στελικό. Ανοίγουμε τις ιδιότητες του αρχείου και βλέπουμε την ημερομηνία λήψης του, η οποία είναι 14 Αυγούστου του 2021. Με τον κύριο Μπένο θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ για πρώτη φορά μαζί του την επόμενη Τετάρτη για να βάλουμε μπρος ένα πάρτι συνεργειών. 14 Αυγούστου 2021. Η κύρια φωτιά έσβησε στις 13. Αυτό το αναλυτικό και αποτυπωμένο γραφιστικά σχέδιο πότε ετοιμάστηκε και από ποιους? So it's almost like a perfect crime. Εγώ κυλώ σε πυρήνη φλέβα και αν δεν φοβάσαι τις φλόγες έχει χώρο ανέβα. Στα όνειρά που περισσεύουν ρίξε μια ματιά και χρέωσέ τα στη φωτιά.